Η ερωτική συνάντηση για τη νέα ΚΑΠ πρόκειται να πραγματοποιηθεί με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαφτάρη, ο οποίος θα επισκεφθεί την πόλη μας στο πλαίσιο και του εορτασμού των 100 ετών της απελευθέρωσης της δράμας, και θα έχει συνάντηση με τον Αδέσμευτο Αγροτικό Σύλλογο Δράμα αλλά και του εκπροσώπου του πρωτογενού τομέα, προκειμένου να του ενημερώσει σχετικά με τι τελευταίε συναντήσει του σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ό,τι καινούριο υπάρχει για τη νέα ΚΑΠ. Με την ευκαιρία που θα παρευρεθεί ο Υπουργό την Κυριακή, εδώ λόγω των ελευθερίων που γίνονται στη Δράμα, στις 12 με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δικητηρίου. Τη μεγάλη αίθουσα του Διοικητήριου, έχω την εντύπωση: στο αμφιθέατρο του Διοικητήριου, θα γίνει μια ομιλία με πρωτοβουλία του Ανδέσμευτο Αγροτικού Συλλόγου Νομού Δράμα για την καινούργια ΚΑΠ και τα, και τα, και τα ε, τελευταία αποτελέσματα που φέρνει από το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργία ο κύριος Υπουργό, ο, ο κύριο Τσαφτάρη. Θα μα ενημερώσει για το τι γίνεται και τα, τι θα επικρατήσει την 7 ετία, από το 2014 μέχρι το 20 για το μέλλον τη καινούργια ΚΑΠ και το πώς μπορούμε να κινηθούμε εμείς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ώστε να, πάρουμε τα καλ... και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με την καινούργια ΚΑΠ. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο όσες ευκαιρίες μας δίνει αυτή η ΚΑΠ και να στηριχθούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες περισσότερο και αυτοί οι αγρότες που παράγουν και δεν είναι του καναπέ. Αυτή είναι η δική μας θέση. Την είπαμε και προτού δύο εβδομάδες στον κύριο Δανέλη, τον Ευρωβουλευτή, που είναι για αυτή τη δουλειά και αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, αυτό που θέλουμε και στοχεύσαμε την προηγούμενη φορά στη συζήτηση με τον κύριο Δανέλη και το ίδιο θα επαναλάβουμε και τώρα είναι για το ότι σπέρνει και φυτέυει ο καθένα, για όποια καλλιέργεια κάνει, για αυτήν να επιδοτείται. Είναι η πιο καθαρή δουλειά για μα και επικροτεί και επιβραβεύει του αγρότε, οι οποίοι είναι πραγματικά αγρότε και δεν περιμένουν να ζήσουν μόνο με την επιδότηση. Η επιδότηση είναι. Κάτι απαραίτητο γιατί δεν μπορεί να στηριχθεί καλλιέργεια αυτή τη στιγμή χωρίς επιδότηση. Αλλά πόσο μάλλον οι δυναμικές καλλιέργειες που, αν δεν έχουν συνδεδεμένο κομμάτι, δεν μπορούν να στηριχθούν με τίποτα. Θα δεχθεί και ερωτήσει ο Υπουργό. Βέβαια, η ομιλία θα είναι μια, γύρω στη μία ώρα περίπου. Δεν είναι μεγάλη σε διάρκεια. Αλλά καλό θα είναι να έχουμε την ενημέρωση που πρέπει, γιατί αυτό είναι αυτοσκοπός ο σκοπό να είμαστε ενημερωμένοι για